Θα παραμείνουμε στην επίσκεψη του Υπουργού Υγείας κυρίου Πλεύρη στην Κρήτη και θα τον υποδεχθούμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Crete TV σε απευθεία σύνδεση με τον Ιατρικό Σύλλογο του Ηρακλείου. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ θερμά που είστε απόψε μαζί μας εδώ στο κανάλι των Κρητικών. Καλησπέρα σας και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και επειδή οι τηλεθεατές παρακολούθησαν τις επαφές σας σε δύο βίντεο που προηγήθηκαν, θέλω να ξεκινήσουμε με το της πανδημίας. Η αλήθεια είναι ότι από την 1η Ιουλίου όλοι οι Έλληνες βιώνουμε μια πολύ μεγαλύτερη ελευθερία. Δηλαδή πια η χρήση μάσκας γίνεται εκεί που υπάρχει συνωστισμός ανάλογα με την ατομική ευθύνη του καθενός μας. Ωστόσο τα πράγματα είναι πολύ πιο ελεύθερα σε σχέση με πέρυσι και ακόμα πιο ελεύθερα σε σχέση με πρόπερση. Το γεγονός, κύριε Υπουργέ, ότι έχουμε μια ραγδαία έξαρση των μολύνσεων που ευτυχώς δεν αποτυπώνεται ακόμα στους σκληρούς δείκτες της πανδημίας. Αυτό θέτει τις βάσεις να μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι αυτό το καλοκαίρι δεν θα έχει απρόοπτα. Ναι, αυτό το καλοκαίρι δεν θα έχει απρόοπτα. Αυτό το οποίο λέμε και ήταν κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο, ότι η πανδημία κάνει κύματα. Περιμέναμε ότι θα έχει κύμα και πόσο μάλλον αυτό το κύμα το περιμέναμε ακόμα περισσότερο δεδομένου ότι έχουμε τουρίστες στη χώρα μας, αλλά αντίστοιχα υπάρχει και μια μεγάλη κινητικότητα. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή η αναλογία των κρουσμάτων σε συνδυασμό με την πίεση σε απλές κλίνες και πολύ περισσότερο σε κλίνες εντατικής θεραπείας, όπου είμαστε πολύ χαμηλά αυτή τη στιγμή, μας έχει πάρα πολύ αισιόδοξους ότι όπως έγινε και σε άλλες χώρες, θα είναι ένα κύμα με αρκετά κρούσματα, αλλά με αναλογικά λιγότερες νοσηλίες και επομένως δεν θα χρειαστεί να προβούμε σε οποιοδήποτε μέτρο και δεν θα υπάρξει απρόοπτο. Τα μοντέλα μας όλα δείχνουν ότι για το καλοκαίρι τουλάχιστον, όπως είχαμε πει και από τον Απρίλιο που είχαμε εξαγγείλει την άρση των μέτρων, ότι τουλάχιστον για το καλοκαίρι η πίεση στο σύστημα θα είναι ελελογισμένη. Και θέλω να πω ότι αυτό που κάνουμε εμείς, επειδή δεχόμαστε μια κριτική ότι το κάνουμε για τον τουρισμό, το κάνουν όλες οι χώρες της Ευρώπης και αυτές που δεν εξαρτώνται καθόλου από τον τουρισμό. Και οφείλω να σας πω ότι η Ελλάδα ήταν η τελευταία που έκανε άρση των μέτρων. Άρα είμαστε και αρκετά συντηρητικοί στις επιλογές μας, ακριβώς γιατί δεν θέλουμε να ευνηδιαστούμε. Κύριε Υπουργέ, η Κρήτη έχει το εξής χαρακτηριστικό. Είναι μια τουριστική περιοχή που ουσιαστικά δέχεται περίπου το 30% των ελληνικών αφίξεων. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για ένα τεράστιο αριθμητικό ποσοστό. Επειδή λοιπόν έχουμε μια έξαρση της πανδημίας, που με βάση τους ειδικούς μπορεί να φτάσει εκεί μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Εδώ στην Κρήτη όμως, ο διπλασιασμός σχεδόν του πληθυσμού φέρνει και διπλασιασμό των περιστατικών που οφείλονται σε συνθήκες εκτός πανδημίας. Δηλαδή έχουμε έξαρση από τροχαία, ασθένειες ανθρώπων που φιλοξενούμε αλλά και των ντόπιων. Η Κρήτη μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση στο ενδεχόμενο ότι θα μπορούσαν οι σκληροί δείχτες να αυξηθούν έστω και σε ένα 20% μέσα στον Ιούλιο. Ναι, βάζετε μια πολύ σημαντική παρατήρηση ότι αυτή τη στιγμή και όχι μόνο για την Κρήτη αλλά και γενικότερα υπάρχει μια πίεση στα λεγόμενα non-COVID περιστατικά, πόσο μάλλον σε μια τουριστική περιοχή που έχει περισσότερο πληθυσμό. Αλλά φανταστείτε το ότι και σε όλη τη χώρα, επειδή είχαν μείνει πίσω οι ιατρικές πράξεις, γίνονται αυτή τη στιγμή και άρα έχουμε μια πίεση κυρίως στα non-COVID. Οπότε και μια πίεση των COVID περιστατικών σίγουρα θα δημιουργήσει συνθήκες μεγαλύτερης ευρύτερης πίεσης. Ωστόσο, έχουμε υπολογίσει και αυτόν τον παράγοντα, διότι πλέον στο βαθμό που αν δείτε τα στοιχεία είμαστε κάτω από τους 100 διασωληνωμένους όταν έχουμε αναπτύξει πλέον 600 κλίνες μεθ COVID και άλλες τόσες κλίνες μεθ non-COVID. Στην Κρήτη μόνο στην 7η υγειονομική περιφέρεια έχει υπάρξει διπλασιασμός των κλινών μεθ. Άρα καταλαβαίνετε στο κομμάτι των πολύ ειδικών δικτών που είναι οι κλίνες εντατικής θεραπείας, ξεκινάμε από μια πολύ καλύτερη αφετηρία από ό,τι ξεκινούσαμε και προ-COVID, δεδομένου ότι δεν πιστεύουμε ότι τα περιστατικά COVID θα πιέσουν ιδιαίτερα σε αυτούς τους σκληρούς δείκτες. Υπάρχει λοιπόν πίεση στο σύστημα, αλλά η πίεση αυτή δεν θα διαφέρει από την πίεση που υπήρχε όταν πάλι η Κρήτη δεχόταν πολύ μεγάλα τουριστικά κύματα και ειδικά για τον νομό Ηρακλείου. Τυχαίνει και θέλω να το πω, οι συμπολίτες σας στο Ηράκλειο είναι από τους τυχερούς, γιατί τα νοσοκομεία του Ηρακλείου, τόσο το πανεπιστημιακό σε επίπεδο πανεπιστημιακού, είναι από τα καλύτερα
πανεπιστημιακά τα οποία έχουμε, αλλά και το Βενιζέλιο σε επίπεδο Γενικού Νοσοκομείου είναι από τα πολύ καλά νοσοκομεία. Και γι' αυτόν τον λόγο στηρίζουν και όλη την Κρήτη, αλλά στηρίζουν και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Κάνοντας έναν απολογισμό, δεν είστε βεβαίως από τους υπουργούς που είχε αναλάβει από την αρχή τη διαχείριση της πανδημίας, όμως έχετε μια τεράστια εμπειρία. Κάνοντας ένα απολογισμό, ήδη τον Νοέμβριο που μας έρχεται κλείνουμε ως πλανήτης 3 χρόνια πανδημίας από τα πρώτα κρούσματα στην Κίνα. Είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο διαχειριστήκατε την πανδημία στην χώρα? Και γιατί το λέω αυτό? Υπάρχουν φωνές που λένε ότι η Ελλάδα είναι στις πρώτες θέσεις όσον αφορά τον αριθμό των νεκρών από την πανδημία. Και την ίδια ώρα υπάρχει και μια πολυγλωσία ή κάποιες φορές διγλωσία για τον τρόπο της επικοινωνιακής διαχείρισης. Δηλαδή, πριν από 2 καλοκαίρια, και ξέρω ότι θα μου πείτε ότι τότε δεν υπήρχαν τα εμβόλια, για πολύ λίγα κρούσματα μπαίναμε σε πολύ αυστηρά μέτρα. Και φέτος έχουμε σχεδόν την απόλυτη ελευθερία, το απόλυτο το βάζω σε εισαγωγικά, με 10 πλάσια κρούσματα από πέρυσι. Αυτό στους δύσπιστους δημιουργεί ένα ερωτηματικό και ενδεχομένως διωγγώνει και την άποψη που είχαν από την αρχή για την πανδημία. Λοιπόν, πάμε να το δούμε ανακεφάλαια. Πρώτα απ' όλα, το εθνικό μας σύστημα υγείας ξεκίνησε και βρέθηκε στην πανδημία μετά από μια δεκαετή οικονομική κρίση, όπου σε μεγάλο βαθμό είχε τρομακτικά κενά. Το να ξεκινάμε με 520-530 κλίνες μεθ, ενώ η χώρα υπό κανονικές συνθήκες χρειαζόταν τις κλίνες που έχει τώρα, τις 1300, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο ήταν. Άρα, το εθνικό μας σύστημα υγείας ξεκινούσε από μια πολύ χαμηλή αφετηρία, ακριβώς γιατί είχε πιεστεί 10 χρόνια. Και αυτό το εθνικό σύστημα υγείας, με τις ενισχύσεις που γίναν, αλλά κυρίως με τον αγώνα των γυναικών και των ανδρών που υπηρετούν σε αυτό, ενώ είχαμε ακούσει φωνές που λέγανε ότι θα διασωληνώνουμε σε πάρκινγκ και δεν θα υπάρχουν καθόλου κρεβάτια, δεν οριοποιώ καταστάσεις με πολύ δύσκολο αγώνα, ακόμα και με διασωληνώσεις συμπολιτών μας εκτός μεθ για κάποιο χρονικό διάστημα, όταν πιεζόμασταν πολύ, μπόρεσε να τα απεξέλθει. Λοιπόν, οι παρεμβάσεις λοιπόν γίνανε. Mm-hmm. Αν μπορούσαν να γίνουν παραπάνω παρεμβάσεις, πιστέψτε με, επειδή υπήρχε απουσία και ανθρώπινου δυναμικού, δεν υπήρξε γιατρός και νοσηλευτής που να μπορούσε να μπει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και δεν μπήκε. Στο κεφάλαιο του εμβολιασμού, φανταστείτε να σας λέγανε πριν ότι στην Ελλάδα θα σας ερχόταν ένα SMS και θα πηγαίνατε κάπου και δεν θα περιμένατε καθόλου και θα γινόταν εμβολιασμός. Υπήρχε ένα άρτιο εμβολιαστικό πρόγραμμα. Μείναμε πίσω στο κομμάτι να πείσουμε τους συμπολίτες μας γρήγορα να εμβολιαστούν και αυτό το πληρώσαμε τους χειμερινούς μήνες όπου είχαμε τους πολλούς θανάτους. Και αυτό που λέω στους συμπολίτες μου είναι κάτι πολύ απλό. Με υποχρεώσεις, με σκληρά μέτρα, φτάσαμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σήμερα με τα ίδια κρούσματα που είχαμε τον Απρίλιο και τον Μάρτιο, ενώ τότε φτάνανε οι θάνατοι κοντά στους 100 την ημέρα, οι θάνατοι κυμαίνονται γύρω στους 10 με 15 την ημέρα. Η βασική διαφορά που έχουμε είναι ότι έχουμε έναν κόσμο εμβολιασμένο, έχουμε βέβαια και έναν κόσμο που έχει νοσήσει. Για και το επειδή μέγεθος όμως της χώρας μας, κύριε Υπουργέ, συγγνώμη που σας διακόπτω, έχουμε έναν πολύ μεγάλο αριθμό νεκρών. Αυτή τη στιγμή ο βασικός δείχτης, ο οποίος υπάρχει, γιατί η σύγκριση που αδικεί τη χώρα είναι ότι γίνεται σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Ναι, πράγματι, υπήρξαν το χειμώνα συγκεκριμένες χρονικές περίοδοι που ήμασταν πρώτη και δεύτερη χώρα σε θανάτους ανά εκατομμύριο. Αυτή τη στιγμή, αν θυμόσαστε, το βασικό παράδειγμα που μας φέρναν ήταν η Πορτογαλία. Η Πορτογαλία σήμερα είναι πρώτη χώρα σε θανάτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ένα δεδομένο περίοδο, που γνωστοποιείται. Τι γίνεται λοιπόν? Ναι, θέλω να πω ότι δεν πρέπει να κοιτάμε μεμονωμένα τη στιγμή. Και στην υπερβάλλουσα αθνητότητα η χώρα είναι καλά. Και να δούμε τις δυνατότητες που υπάρχουν. Και δεν είμαι από τους ανθρώπους που θέλω να κάνω, αν θέλετε, αντιπαράθεση με νεκρούς. Η κυβέρνηση, η δουλειά που έχει να κάνει είναι συνεχώς να προσπαθεί να παρέχει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες υγείας και να διατηρεί και την κοινωνία σε λειτουργία. Θέλω να σας πάω λίγο στο εμβολιαστικό πρόγραμμα. Χθες ακούσαμε την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, την κυρία Θεοδωρίδου, να μας δίνει κάποια στοιχεία για την τέταρτη δόση. Ισχυρή σύσταση για τις ηλικίες άνω των 60 με υποκείμενα νοσήματα ότι πρέπει να εμβολιαστούν. Σύσταση και όχι υποχρεωτικότητα. Το είπατε και εσείς σήμερα στη διάρκεια των επαφών σας εδώ στο Ηράκλειο. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Επειδή και στο κομμάτι της εμβολιαστικής κάλυψης υπάρχει
μια πολυγλωσσία. Δεν είναι κακό να υπάρχουν πολλές επιστημονικές απόψεις, αλλά πολλές φορές αυτές οι πολλές επιστημονικές απόψεις προκαλούν μια ανησυχία και ένα προβληματισμό στους πολίτες που δεν είναι γιατροί. Ο Υπουργός Υγείας, ο άνθρωπος που διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή την πανδημία, τι λέει στους Έλληνες όσον αφορά την εμβολιαστική κάλυψη, γιατί αυτό που ακούμε είναι ότι η σύσταση είναι αυστηρά για τους άνω των 60 και μάλιστα για αυτούς που έχουν σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. Λοιπόν, επειδή ακριβώς εδώ πέρα μιλάμε για ένα αμυγός επιστημονικό θέμα, τα επίπεδα που μας συμβουλεύουν είναι δύο. Είναι το ECDC που δίνει στην Ευρώπη τις γενικές κατευθύνσεις και η κάθε επιτροπή εμβολιασμού που έχει η χώρα. Δυστυχώς το ECDC και είναι μια κριτική, σε εισαγωγικά κριτική, μια επιθυμία περισσότερο που έχουμε εκφράσει διαφορετικοί υπουργοί υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα σε μια γενική σύσταση σε όλα τα κράτη-μέλη, άρα το βάρος πέφτει στις επιτροπές. Αυτό που λέει η επιτροπή μας είναι ότι για τους άνω των 60 και για όσους έχουν υποκείμενα νοσήματα, υπάρχει ισχυρή σύσταση να εμβολιαστούν, διότι αυτό το οποίο αποδεικνύεται και δεν αμφισβητείται είναι ότι στο κομμάτι της βαριάς νόσησης, δηλαδή κάποιος να μπει στο νοσοκομείο ή να διοσηλωθεί, τα εμβόλια προστατεύουν. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά δεδομένα για τις ηλικίες τις μικρότερες, αυτό που έχουμε πει του 30-59, ερχόμαστε και λέμε ότι το εμβόλιο σε καμία περίπτωση δεν βλάπτει και είναι μια ασφάλεια. Δεν έχουμε όμως τα ισχυρά επιστημονικά δεδομένα για να πούμε σε αυτές τις ομάδες ότι έχουν σύσταση να εμβολιαστούν. Τους καλούμε λοιπόν. Τι προτείνετε να κάνουν, να περιμένουν. Τι πρέπει να κάνουν. Να πάνε να συμβουλευτούν τον γιατρό τους με βάση τα χαρακτηριστικά τα οποία έχουν. Είναι διαφορετικές οι περιπτώσεις εάν έχουν νοσήσει, πότε κάνανε την τρίτη δόση, την ενισχυτική, εάν έχουν κάποιο άλλο πρόβλημα. Άρα η λογική μας είναι ότι εμείς το ανοίγουμε, ξέρουμε ότι υπάρχει ένα όφελος ευρύτερο, αλλά δεν έχουμε τα επιστημονικά δεδομένα ακόμα για να το αποτυπώσουμε και λέμε ότι σε συνδυασμό με τους γιατρούς τους να πάνε να το κάνουν αν συντρέχει λόγος. Αν οι γιατροί τους πούν ότι μπορούν να περιμένουν, να περιμένουν. Η ουσία όμως είναι ότι οι ευάλωτες ομάδες άνω των 60 υποκείμενο νόσημα αυτή τη στιγμή πρέπει να ακούσουν τη σύσταση, διότι είναι οι άνθρωποι και οι συμπολίτες μας που κινδυνεύουν και αν εμβολιαστούν, μια μελέτη που μας παρουσίασε ο κύριος Τσιόδρας προχθές δείχνει ότι στις ηλικίες άνω των 60 αυτοί οι οποίοι κάναν την τέταρτη δόση είχαν, προσέχτε, 4 φορές πιθανότητες λιγότερες να νοσήσουν σοβαρά από αυτούς που είχαν κάνει την τρίτη δόση. Άρα έχοντας αυτό το στοιχείο, καλούμε τους συμπολίτες αυτούς να μην περιμένουν ότι αν πάνε τώρα να εμβολιαστούν θα κάνουν καλό στην υγεία τους. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Ακούσαμε χθες την εμβολιαστική ενημέρωση ότι ένας πολίτης που έχει κάνει τις τρεις δόσεις μετά από 6 μήνες ουσιαστικά έχει μια φθήνουσα ανοσία που μπορεί να είναι, ας πούμε, στα επίπεδα του προεμβολιασμού. Και θέλω λίγο να το συνδυάσω με τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς. Αν λοιπόν ένας υγειονομικός σήμερα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο έχει κάνει την τρίτη δόση τον Δεκέμβριο και έχοντας μεσολαβήσει 6 μήνες, δεν κινδυνεύει το ίδιο και να μεταφέρει αλλά και να κολλήσει ο ίδιος με έναν που δεν έχει εμβολιαστεί καν? Και το λέω αυτό, μήπως αυτό θέσει τη βάση για επιστροφή των ανεμβολίαστων υγειονομικών στην δημόσια υγεία? Εμείς την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών στους υγειονομικούς την κρατήσαμε ως τη δεύτερη δόση. Δεν συνεχίσαμε την υποχρεωτικότητα ούτε καν στην τρίτη δόση. Mm-hmm. Γιατί έχει τα χαρακτηριστικά αυτομάτως της προστασίας αλλά και παράλληλα της πίστης στην επιστήμη. Άρα, αν κάποιος έχει κάνει τη δεύτερη δόση πέρυσι το Φλεβάρι, ένα χρόνο μετά, κύριε Υπουργέ, δεν έχει ανοσία. Ναι, αλλά προσέχετε τι γίνεται. Η ανοσία είναι η μία παράμετρος. Η άλλη παράμετρος είναι η εξοικείωση που υπάρχει του ίδιου του οργανισμού που έχει κινητοποιηθεί, λεγόμενη κυταρική ανοσία που λέγεται. Αλλά σας βάζω και μια ευρύτερη παράμετρος που έχει να κάνει με το κατά πόσο οι άνθρωποι οι οποίοι υπηρετούν στο σύστημα σε καιρό πανδημίας θα πιστεύουν ή όχι την πανδημία, την επιστήμη τους, ή αν αύριο αργότερα αυτοί οι οποίοι θα μπουν μέσα μπορεί αντιστοίχως να λένε στον κόσμο: μην πάρετε αντιοικό φάρμακο. Τι λέμε εμείς τώρα? Η επιλογή που έχουμε κάνει ως κυβέρνηση είναι ότι σε πρώτη φάση έχουμε μια παράταση της αναστολής μέχρι τις 31 Δεκάτου. Με βάση την πορεία της πανδημίας μπορεί να τροποποιηθεί αυτή η απόφαση. Αλλά σήμερα που μιλάμε, η απόφασή μας είναι να συνεχιστεί η αναστολή. Άρα μέχρι τις 31 Δεκάτου δεν τίθεται θέμα επιστροφής των ανεμβολίαστων υγειονομικών. Εκτός αν υπάρχει αλλαγή τέτοια φύσεως της πανδημίας που μπορεί να μας
οδηγήσει στο να αναθεωρήσουμε τη θέση μας. Ξεκάθαρο. 4.000 προσλήψεις γιατρών, 700 νοσηλευτές. Ακούσατε σήμερα και τα παράπονα. 4.000 νοσηλευτές, 700 γιατροί. 700, ναι, συγγνώμη, λίγο δικό μου λάθος. 4.000 νοσηλευτές, ναι, αυτό ακριβώς. Ναι, δικό μου λάθος. Ακούσατε σήμερα και τα παράπονα των εργαζομένων στα νοσοκομεία. Θέλω να σας φέρω ένα παράδειγμα. Στην ψυχιατρική κλινική, την παιδοψυχιατρική κλινική του Παγνή, πριν από μερικές ημέρες, ουσιαστικά κατέβασε ρολά μέχρι να αναλάβει κάποιες εφημερίες στο Βενιζέλιο νοσοκομείο για να ανοίξει εκ νέου. Δηλαδή, οι ψυχιατρικές δομές της Κρήτης έχουν σοβαρό πρόβλημα, χρειάζονται ενίσχυση. Όμως ενίσχυση χρειάζονται και οι κομβικές κλινικές, γιατί, όπως σας είπα στην αρχή της συζήτησης, η Κρήτη έχει την ιδιομορφία για 6-7 μήνες να ισοδυναμεί με ένα αστικό κέντρο μεγαλύτερο αυτό της Θεσσαλονίκης. Και θέλω λίγο την απάντησή σας, γιατί ξέρετε από την πλευρά των υγειονομικών λένε ότι είναι, λέει, δεσμεύσεις μόνο στα χαρτιά. Όχι, δεν είναι δεσμεύσει στα χαρτιά, είναι 4.000 νοσηλευτές και μάλιστα με αυξημένη μοριοδότηση για αυτούς οι οποίοι είναι στο σύστημα και είναι επικουρικοί. Είναι 700 γιατροί, οι οποίοι γιατροί έχουν βγει ακριβώς με τις ανάγκες. Και οφείλω να σας πω ότι ειδικά για το Ηράκλειο που γνωρίζω, οι θέσεις οι οποίες μας ζητήθηκαν, αυτές οι θέσεις θα προκηρυχθούν. Απ' τη μία πλευρά, λοιπόν, επιβραβεύουμε τους ανθρώπους που όσοι επικουρικοί ήταν στο σύστημα προκειμένου να γίνουν μόνιμες προσλήψεις. Από την άλλη πλευρά, βάζουμε γιατρούς στο σύστημα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν στοχευμένα κενά, δυστυχώς, και στο Ηράκλειο. Το Ηράκλειο, βέβαια, είναι από τις περιοχές που κατά βάση έχει πάρα πολύ καλή κάλυψη. Μιλήσαμε και με τον διοικητή μας στο Παγνή και με το Βενιζέλιο. Γνωρίζουμε ότι το προσωπικό είναι ταλαιπωρημένο. Άκουσα τους εργαζομένους να λένε και σωστά ότι έχουν να πάρουν άδεια πάρα πολύ καιρό και ειδικά οι νοσηλευτές, και προσπαθούμε αυτό να το καλύψουμε και με τις προκηρύξεις που θα γίνουν, αλλά και το ότι ψηφίσαμε με την αναπληρώτερη υπουργό τη δυνατότητα να έρχονται στην νησιωτική Ελλάδα από την Αθήνα τους δύο αυτούς μήνες, όπου η Αθήνα θα έχει λιγότερη πίεση, παίρνοντας παραπάνω λεφτά για να υπάρχουν παραπάνω γιατροί αυτή την περίοδο. Είναι βέβαιο ότι πρέπει να γίνουν τομές για να ξαναγίνει το εθνικό σύστημα ελκυστικό, και γι' αυτόν τον λόγο λειτουργούμε σε δύο παράλληλες διαδικασίες. Η μία είναι να ετοιμάσουμε τις τομές που πρέπει να γίνουν, και η άλλη να διαχειριστούμε την κατάσταση, όπου σε αυτή τη διαχείριση της κατάστασης, σε αντίθεση και σε αυτό έχω επικριθεί και προσωπικά, θεωρούμε ότι και ο ιδιωτικός τομέας έχει ένα σημαντικό ρόλο, και γι' αυτό έχουμε ενισχύσει και τις δυνατότητες ιδιωτών ιατρών να μπαίνουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας για να καλύπτουν κενά. Επειδή ο χρόνος σας πιέζει ασφιχτικά και αντιλαμβάνομαι το βαρύ πρόγραμμά σας, θέλω ένα τελευταίο ερώτημα που έχει να κάνει με την άμεση επικαιρότητα. Έχουμε μια ανατροπή στην υπόθεση Νοβάρτης και αφορά τον πρώην αναπληρωτή υπουργό δικαιοσύνης, τον κύριο Παπαγγελόπουλο, και την πρώην επικεφαλής της αγγελίας διαφθοράς, την κυρία Τουλουπάκη, που ουσιαστικά παραπέμπονται σε δίκη για παράπλευρες πτυχές της υπόθεσης και όχι για την έκθεση σε δίωξη των 10 πολιτικών προσώπων. Θα θέλατε να το σχολιάσετε αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή έχει ξεσπάσει και μια άτυπη πολιτική αντιπαράθεση. Αυτό το οποίο έχω κάνει, επειδή εγώ ήμουν και μέλος και εισηγητής προκαταρκτικής επιτροπής και στην περίπτωση του κυρίου Παπαγγελόπουλου και στην περίπτωση του κυρίου Παπά, από τη στιγμή που παραδώσαμε τα πορίσματά μας, αποφεύγω να σχολιάσω την οποιαδήποτε διαδικασία σε επόμενο στάδιο. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι στη μεν περίπτωση του κυρίου Παπά έχουμε παραπομπή υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ στο ειδικό δικαστήριο για παρεμβάσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στη δε περίπτωση του κυρίου Παπαγγελόπουλου έχουμε παραπομπή του, επειδή παρενέβαινε σε εισαγγελείς, μεταξύ των οποίων και για την υπόθεση των πολιτικών προσώπων, διότι μία από τις κατηγορίες που παραπέμπεται είναι οι πιέσεις οι οποίες έκανε στην κυρία Ράικου. Ναι, αλλά τώρα το βούλευμα παραπάνω, λέει για παράπλευρες πτυχές και δεν, λέει, δεν αναφέρεται στο λεγόμενο παραδικαστικό. Αναφέρεται σε παρεμβάσεις σε εισαγγελείς, μεταξύ των οποίων και στην κυρία Ράικου, για την υπόθεση της Νοβάρτης. Αλλά επειδή σας είπα, υπήρξα μέλος, άρα άσκησα ανακριτικά καθήκοντα. Εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ότι ο λόγος είναι πλέον στο ειδικό δικαστήριο και για τους δύο υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ, και στο ειδικό δικαστήριο έχουν πάει με ευρήματα που υπήρξαν από τις προκαταρκτικές επιτροπές. Άρα οι προκαταρκτικές επιτροπές είχαν αποτέλεσμα το οποίο στηριζόταν με την κρίση των οργάνων αυτή τη στιγμή, και σήμερα έχουμε δύο κατηγορούμενους υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά την ενοχή τους ή την αθωότητά τους θα την κρίνει το ειδικό δικαστήριο και όχι εμείς οι βουλευτές. Για να σας χαλαρώσω, πάμε σε προώρες εκλογές.
Εκλογές, όπως έχει πει ο πρόεδρος, εκφράζοντας και την επιθυμία του, θα γίνει στο τέλος της εκλογικής διαδικασίας. Αλλά αυτό που θέλω εγώ να σας πω είναι ότι όσοι είμαστε βουλευτές, από τη στιγμή που μπαίνουμε στο τελευταίο έτος της διακυβέρνησης, είναι πάρα πολύ κοντά το τέλος της τετραετίας, που είναι στο τέλος της άνοιξης. Άρα, όσοι είναι βουλευτές, εκ των πραγμάτων έχουν πάρα πολύ δουλειά να κάνουν και ο κομματικός μηχανισμός, όμως για τότε που έχει προσδιορίσει ο πρόεδρος, και αυτό είναι το τέλος της θητείας. Δικαιωματική απάντησή σας, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν απόψε στο Δελτίο. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.